Αρκαδία 938. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που βρίσκεστε σήμερα εδώ και ουσιαστικά προωθείτε όλο αυτό το σπουδαίο εγχείρημα που έχουμε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν. Συμβαίνουν μαγικά πράγματα όταν οι άνθρωποι βρίσκονται για να κάνουν κάτι που είναι τόσο ωραίο όσο αυτό που έχουμε ξεκινήσει. Και αυτά τα μαγικά πράγματα συμβαίνουν για πολλούς πολλούς λόγους. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι όσο πιο καταπιεσμένες από τα οικονομικά και τα άλλα ζητήματα είναι οι κοινωνίες, τόσο πιο μεγάλη είναι η ανάγκη της προσφοράς όταν υπάρξει λόγος να υπάρχει αυτή, να γίνει αυτή. Και ουσιαστικά μέσα από αυτό που συμβαίνει σήμερα, η προσφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη όλων. Η προσφορά των ανθρώπων οι οποίοι το ξεκίνησαν, η προσφορά των ραδιοφώνων οι οποίοι έχουν πρωτοστατήσει και έχουν βάλει όλα τα στελέχη τους στην υπηρεσία αυτού του συγκεκριμένου σκοπού, η προσφορά ανθρώπων που ούτε καν τους φανταζόμαστε ότι υπάρχουν γύρω μας, και είναι άνθρωποι από επίσημους φορείς, είναι εκπρόσωποι φορέων, είναι απλοί άνθρωποι, είναι νέοι, είναι ηλικιωμένοι, είναι γυναίκες, είναι άντρες, είναι επιχειρηματίες, είναι άνθρωποι που δουλεύουν στο δημόσιο. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι εκεί, έχει ψυχή. Αυτό το σύνθημα βλέπουμε ότι υπάρχει. Το ψυχή θέλει, ξεκίνησε να γίνεται, να υπάρχει στα στόματα όλων όσοι εμπλακήκαμε σε αυτή την υπόθεση, γιατί πιστεύουμε ότι θέλει πάρα πολύ ψυχή και καθώς προχωράμε βλέπουμε ότι αυτή η ψυχή υπάρχει. Ένα εξαιρετικά σπουδαίο μήνυμα που βγαίνει είναι ότι η κοινωνία μας γίνεται όλο και πιο εύκολη στην κατανόηση ότι η αναπηρία είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Και είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Η μεγαλύτερη αναπηρία όμως, αυτή που πραγματικά δεν παλεύεται, είναι ο φόβος που έχουμε για την αναπηρία. Και εκεί νομίζω ότι οι ενέργειες οι δικές μας και ό,τι άλλο παράπλευρο θα συζητηθεί μέσα από αυτό τον ραδιομαραθώνιο θα είναι ένα βήμα μπροστά στην κατανόηση της αναπηρίας αλλά και των θεμάτων και των λύσεων που υπάρχουν. Ο βασικός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε αυτό το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, έτσι ώστε τα παιδιά να βγουν και οι οικογένειές τους να βρουν διεξόδους, να βγουν έξω από τα σπίτια και να συνυπάρξουν με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Μέσα από αυτή όμως την πρωτοβουλία γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις για το πώς θα το κάνουμε αυτό, για το τι λέει η επιστήμη, ποιες είναι σύγχρονες προσεγγίσεις. Υπάρχουν δηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και λένε εμείς μπορούμε να προσφέρουμε αυτό. Δεν είναι μόνο η συγκέντρωση των χρημάτων, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά είναι και όλα αυτά που συμβαίνουν παράλληλα και όλα αυτά τα μεγάλα θέματα που αναδεικνύονται. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ τυχεροί, γιατί την πρωτοβουλία του κέντρου την κατανόησαν και τη στήριξαν όλοι αυτοί οι φορείς για τους οποίους μίλησα προηγουμένως. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Αντώνη τον Τζαπατάκη, τον Παραολυμπιονίκη που ήρθε εδώ στο κέντρο αποκατάστασης και έκανε το συγκεκριμένο σποτάκι. Αλλά αυτό το σποτάκι δεν θα είχε την ψυχή που έχει αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης, ο κύριος Βάκρος, τον οποίο πραγματικά ευχαριστούμε και νομίζω ότι δικαίως έχει φτάσει στις 12.000 περίπου θεάσεις το συγκεκριμένο σποτάκι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι όλους. Θέλω να σας πω ότι ποτέ δεν μου άρεσαν οι ενέργειες αυτές που μοιάζανε σαν μια έκρηξη και μια φωτοβολίδα. Πίσω από αυτήν την συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα υπάρξουν κι άλλες και αυτές οι πρωτοβουλίες νομίζω ότι θα μας αφορούν όλους. Σας ευχαριστώ. Αρκαδία 938.